τόσο ευχάριστη αυτή η διαδικασία κάθε χρόνο, γιατί οι συνάδελφοι μπορούν και φέρνουν τα παιδιά τους, ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες όπως η κυπουρική, η ζωγραφική, ήδη ετοιμάζουν τις κούτες μέσα στις οποίες θα βάλουμε τις μερίδες του φαγητού και γενικότερα είναι μια μέρα απολύτως εξαιρετική και ευχάριστη, όχι μόνο για τους μικρούς αλλά και για τους μεγάλους. Βέβαια η μέρα ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ξέρουμε, λόγω του κορονοϊού έχει περιοριστεί στις δραστηριότητες και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εμείς σαν σύνδεσμος μπορούμε και επιτελούμε αυτή την κοινωνική δράση, και θα ήθελα, έτσι μια και μπορούμε να το πούμε, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ασφάλεια, την οποία εμείς προσφέρουμε άπλετα, όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται, τους συναδέλφους που εργάζονται σε εταιρείες. Η μέρα της ασφάλισης συνδυάζεται με τα γεύματα αγάπης για να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν την θαλπορή της κοινωνίας, και είμαστε, δεσμευόμαστε, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε πάρα πολλά χρόνια αυτή την ενέργεια, γιατί πραγματικά είναι η μέρα αγάπης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η 11η Νοεμβρίου είναι η μέρα ασφάλισης, η μέρα ιδιωτικής ασφάλισης λέγαμε παλαιότερα. Είναι σημαντικό διότι υπενθυμίζει την αξία του θεσμού μας και βεβαίως δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συντελεστές της αγοράς με τις οικογένειές τους να προσφέρουν για το κοινωνικό σύνολο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σήμερα όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα, που έχουμε μαζευτεί όλοι χαλαρά. Η αφορμή είναι η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Όλοι ξέρουμε πόσο βασικός είναι ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης και πιστεύω τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στην ελληνική κοινωνία. Το έργο του SSI είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο SSI υπάρχει πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. Είναι η 7η χρονιά που κάνει αυτή την πάρα πολύ σημαντική δράση και είναι πάντοτε κοντά στις πιο αδύναμες, στα πιο αδύναμα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Προσπαθούμε κάθε μέρα, όλη τη χρονιά, να δώσουμε μια καλύτερη ευκαιρία στους πελάτες μας να νιώσουν λίγο περισσότερη ασφάλεια, να βελτιώσουν λίγο τη ζωή τους. Αυτή τη μέρα εμείς την αφιερώνουμε στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες και ερχόμαστε εδώ με μεγάλο κέφι, όπως βλέπετε, να μαγειρέψουμε, να ανταγωνιστούμε, μια που είμαστε από όλες τις εταιρείες εδώ, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος μάγειρας. Ευτυχώς βέβαια έχουμε τις συνταγές του κύριου Λουκάκου και τους ανθρώπους του κέντρου γης, οπότε το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την αποδοχή που έχει αυτή η εκδήλωση και την παρουσία όλων και πιστεύω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, κοιτώντας προς τα έξω, κοιτώντας προς την κοινωνία, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται τη βοήθειά μας.